Η Μυτιλίνη είναι πόλη κτισμένη στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Λέσβου. Είναι πρωτεύουσα του νησιού και του νομού της Λέσβου, έδρα του Δήμου Μυτιλίνης και της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, διοικητικό, εμπορικό και πνευματικό κέντρο με πληθυσμό γύρω στους 30.000 κατοίκους. Αρχιτεκτονική. Από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, 1850, η Λέσβος γνωρίζει μεγάλη εμπορική και οικονομική άνθεση, ελαιοπαραγωγή, σαπωνοποιία, σαπούνια, βυρισοδεψία δέρματα και ναυτιλία τα πλοία. Γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την ανέγερση δημοσίων, νοσοκομείο, πρώτο ελληνικό γυμνάσιο, παρθυναγωγείο και ιδιωτικών κτηρίων. Ο πιο σημαντικός αρχιτέκτονας της εποχής ήταν ο Μυτιλινέος, Αργύριος Αδαλής, βοηθός του Θεόφιλου Χάνσε και του Ερνέστου Τσίλε, με κυριότερα έργα του την κατασκευή της εκκλησίας του Αγίου Θεράποντα, του πρώτου γυμνασίου Μυτιλίνης και του Παρθεναγωγείου το 1861 και του Δημαρχείου, καθώς και πολλών ερχοντικών κατοικίες Αχιλλέα Βουρνάζου στο Κιόσκι και στη Βαριά. Επίσης, ο Σμυρναίος αρχιτέκτονας, Ξενοφών Λάτρης και ο Μυτιλινέος πολιτικός μηχανικός Ιγνάτιος Βαφιάδη. Νεότερα χρόνια. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς και ο Απόστολος Παύλος σταμάτησαν για λίγο στη Μυτιλίνη στο τρίτο αποστολικό ταξίδι, Πράξεις Αποστόλων 2:14. Αφετηρία τους ήταν η Μικρασιατική Άσος απέναντι από τη Μυτιλίνη. Και επόμενος προορισμός των Αποστόλων ήταν η Χίος, Πράξεις των Αποστόλων 2:15. Στο μυθιστόρημα της ρωμαϊκής εποχής Δάφνης και Χλώη που έγραψε ο Λέσβιος συγγραφέας Λόγκος, περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο ζωής των κατοίκων της Μυτιλίνης εκείνη την εποχή. Και τον 5ο-6ο αιώνα μετά Χριστό, ο ιστορικός Ζαχαρίας Σχολαστικός έγινε επίσκοπος Μυτιλίνης, αλλά σπάστηκε την αίρεση των Χαλκιδονίων και το 550 μετά Χριστό, έκτος αιώνας, εκθρονίστηκε. Η πόλη της Μυτιλίνης ήταν τον 9ο αιώνα, το 850 περίπου, η πατρίδα τριών Βυζαντινών αδελφών Αγίων, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, ο Σιμεώνος Τηλίτης, ο Λέσβιος και ο Δαβίδ ο Μοναχός. Η Εκκλησία ανακήρυξε Άγιο τον Άγιο Σιμεών της Μυτιλίνης. Και ο μελλοντικός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Ένατος ο Μονομάχος είχε μπει στο, όταν ήταν στην Κωνσταντινούπολη πριν γίνει αυτοκράτορας, είχε μπει στο στόχαστρο της αυτοκράτηρας ζωής της Πορφυρογέννητης και του συζύγου της Μιχαήλ του Τετάρτου του Παφλαγόνου και τον εξόρισαν στην Μυτιλίνη. Μετά τον θάνατο του Μιχαήλ του Τετάρτου του συζύγου της ζωής της αυτοκράτηρας έγινε ανάκληση στην Κωνσταντινούπολη και ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος ο Ένατος έγινε αυτοκράτορας και παντρεύτηκε την ζωή την Πορφυρογέννητη. Το Μεσαίωνα στη Μυτιλίνη υπήρχαν και πολλοί Εβραίοι, τους αναφέρει ο Μπεζναμίν του Τούντελα, καταγράφει 10 εβραϊκούς οικισμούς. Δέκατος και ενδέκατος αιώνας η Μυτιλίνη ανήκε στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Για κάποιο χρονικό διάστημα όμως, όταν την κατέλαβε ο Τζοχάς τον 11ο αιώνα το 1085, πέρασε στη δυναστεία των Σελτζούκων. Η Δημοκρατία της Βενετίας αργότερα διεκδίκησε δικαιώματα για εμπόριο στα λιμάνια του νησιού.
Τον 13ο αιώνα την κατέκτησε ο αυτοκράτορας της Νίκαιας, Θεόδωρος ο πρώτος ο Λάσκαρης. Οι Βυζαντινοί με την βοήθεια Οθωμανικών δυνάμεων ανακατέλαβαν τη Λέσβο από τον Γενοβέζο Ευγενή Ντομένικο Κατάνεο το 1335. Ο αυτοκράτορας Ιωάννης ο Πέμπτος Παλαιολόγος έδωσε τη Λέσβο Πρίκα στον Γενοβέζο Ευγενή Φραντσέσκο I τον Γκατιλούσο, όταν παντρεύτηκε την αδελφή του Μαρία Παλαιολογίνα της Λέσβου. Η Δημοκρατία της Γένοβας ανακαίνισε το κάστρο της Λέσβου το 1373. Η Λέσβος παρέμεινε στη Γένοβα μέχρι τη χρονιά που την κατέκτησε ο Οθωμανός Σουλτάνος Μωάμεθ ο Δεύτερος ο Πορθητής το 1462. Παρέμεινε στην κυριαρχία των Οθωμανών μέχρι και τον 20ο αιώνα, όταν ξέσπασε ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος. Το 1912 εισήλθε στο βασίλειο της Ελλάδος. Είναι το νεκροταφείο της Μυτιλίνης ψηλά στο λόφο του Αγίου Παντελεήμονος, και το ίδιο το νεκροταφείο απηχεί τον πλούτο των πλούσιων Μυτιλινέων μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, από το 1860 και μετά, που ήταν έμποροι οι Μυτιλινέοι και είχαν σχέσεις και με τη Μασαλία, και γίνανε και αυτά τα ωραία πλούσια σπίτια τα οποία βλέπουμε στη Μυτιλίνη. Και οι ίδιοι άνθρωποι στο νεκροταφείο του Αγίου Παντελεήμονα απηχούν τον πλούτο τους με τους ωραίους νεοκλασικούς τάφους, καθώς βλέπουμε το πενθούν πνεύμα από το κημητήριο του Αγίου Παντελεήμονα στην Μυτιλίνη, καθώς και αυτή η τάφη σε σχήμα αρχαίων ναών με τον Άγγελο της Νίκης και τον Άγγελο του Θανάτου, ο οποίος είναι μέσα σε αυτά τα εξαίσια μνημεία, και μια ωραιότατη σαρκοφάγος. Ο πλούτος της Μυτιλίνης φαίνεται και στο κημητήριό της. Καθώς βλέπουμε την πόλη της Μυτιλίνης, μια ωραία πόλη επαρχιακή του νησιού της Μυτιλίνης, με τα τόσο ωραία αρχοντικά, και πολλά από αυτά είναι έργα του αργυρίου του Αδελού. Πυργικά σπίτια στη Μυτιλίνη, τα οποία αποπέμπουν και τον ο μεγάλος αρχιτέκτονας της Μυτιλίνης, Αργύριος Αδαλής, εισηγείται πρότυπα διαμορφωμένα από με τις σπουδές του στην Αθήνα και τη Βαυαρία. Η επιλογή των πιο εντυπωσιακών αυτών στυλ του νεοκλασικισμού συνάδει όχι απλώς με την τεράστια εξάπλωση που είχε ειδικά στην Κωνσταντινούπολη, αλλά δίνει και την έμφαση των ωραίων κτηρίων. Η εμφάνιση υψηλής αρχιτεκτονικής δημιουργίας μετά το 1860, κατά τα πρότυπα του όψιμου αθηναϊκού κλασικισμού, του κοσμοπολίτικου στυλ του εμπείρε, και σε αυτά είχε δουλέψει ο Αργύριος Αδαλής στον αρχιτεκτονικό προσκήνιο της Μυτιλίνης. Η ανάθεση σε αυτόν σημαντικού αριθμού επιβλητικών κτηρίων δημοσίων και ιδιωτικών θα πρέπει να αναζητηθεί εν μέρη στη συγγένειά του, με την πλειονότητα των εντολέων του ως απόγονος και ο ίδιος επωνύμων μυτιλινέων οικογενειών, κυρίως όμως το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του, καθώς ήταν και μαθητής του Ερνέστου Τσίλερ. Και καθώς βλέπουμε αυτά τα πλούσια σπίτια στη Μυτιλίνη, τα οποία είναι παύλης, ανακαινισμένα πολλά σήμερα, και ορισμένα
δε από αυτά νοικιάζονται και ως σπίτια και ως δωμάτια και είναι Οκτώβριος μήνας του 2022 στην πόλη και στην ωραία Μυτιλίνη.